Καλησπέρα. Κλειστό των Μελισσίων. Σκετάκι χαπ. Δικό σου είναι. Δικό σου στόπα, δικό σου είναι. Το διεπίδεση για τους αποδέξους. Ξεκινήσουμε καλάθι. Κυρίως Γιώργο Μπλου. Σαν παιχνίδι προετοιμασίας εν ώψη του πρωταθλήματος. Εγώπουλος. Κούρας. Θέλησε να βρει τον κύριο Ρονάκη. Ήταν όλοι απορριμμένοι, ο ένας τον άλλον, το φάουλ έχει δοθεί στον Τζαβέλα. Στουρνάρα στον πάντο, πρόβλημα μικροτραυματισμού. Δεν ξέρουμε αν θα τον δούμε απόψε. Άστοχος η πρώτη. Έστοχος η δεύτερη. Να και ο πρώτος πόντος για το Λεοντάριο. Ένα πέντε. Ρίζει τα ματάλη τρίπλα. Κακός. Γιωργόπουλος, Κλαθής. Time out τελείωσε.
Ρίζος. Αντεπιάστε το Γιώργο Πουλό. Ρίζος για τρεις. Ακόμα δεν έχει πάρει πλούς ακόμα αυτός. Ελεύθερες βολές. Τις δύο βάλε. Έστωρο στην πρώτη. Κίση, θα πάρει το επιθετικό. Κανένα πρόβλημα. Με την ακούς στον καλάθι. Επιθετικό. Νέο επιθετικό το Γιωργόπουλο. Σε αυτό το χρόνο θα πάρουν το 15ο πόντο. 3-15. Δεν υπάρχουν βολές, πάλι φορά θα παίξω. Μόλις ένα έχει παίξει. Οι οποίοι ακόμα και σε ξέρετε παιχνίδι θέλουν να δώσουν ταχύτητα. Αλλά θα περάσει εκτός, θα πετύχει και πάλι για τους αποδεξιούς. Για να δούμε τι κάνει τώρα με την είσοδο του Πλαγιανά. Αλλάξει η εικόνα. Γιωργόπουλο, Τζαβέλας. Ο Σκούρας στο rebound. Θα βοηθήσει ο Σαβιτσάνο. Θα κάνει το λάθος. Δεν θα κάνει πίσω στο Γιωργόπουλο αυτά. Περιτές τριπλές. Προσπάθηκαν χέρι. Δεν ευθόντουσα. Φιλοξενούμενη, το 3-15 θα παραμείνει. Σκούρας. Ανέκοψε την μπάλα. Γεωργόπουλος. Κούδας.
Θα απαντήσει άμεσα. Goal foul. Ο πέμπτος πόντος. Κοντόπουλος θα προσποιηθεί, θα χρησιμοποιήσει σίγουρα τον ταμπλό. Δεν θα στολκίσει, παραπέρασε εκτός. Κάτω εκεί το λεοντάριο. Αγιανάκος. Καλάκι δεν θα έρθει. Είναι το βάτσι Σπύρου. Γιωργόπουλος. Καμπέλας. Μαϊπάς. Ρίζος. Θα προσκληθεί. Νόλου πάσα στον Γιωργόπουλο. Ούτε τώρα. Θα έχουμε σπάσει τις επιθέσεις. Έχουμε στην εντυπωσιακά θα κόψει. Για να δούμε τώρα ο Γεωργόπουλος. Ρίζος για τρεις, κακό. Μάιπα στο επιθετικό. Επίσης ότι δεν υπάρχει φάουλ. Νέο λάθος. Σκόκκισε εν τέλει. Τζαβέλας. 5-19. Οδεύουμε σιγά σιγά προς τα τελευταία 60 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Εντάξει, το τέμπο που δίνουν οι αμφιδέξοι είναι υψηλό. Είχε όλο το χώρο και το χρόνο να το πάρει ο σουτ. Αυτό που θέλαν το είχαν καταφέρει, είχαν βγάλει ξεκρέμα στο παιχνί. Μακάριστο. Αγιανάκος. Θα πάει μέχρι μέσα. Τζαβιτζάνος θα αστολχίσει. Επιθετικό από το σκούρα. Πούς έχει
δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές 5 και 27 για το τέλος της πρώτης στροφής. Και φορά στους 15. Άστοχος της Κουράς, στην πρώτη. Πρώτο δεκαλέπτου, για τον Τάριο αφιδέξει 6-21, θα επανέλθουμε με το δεύτερο. Λοιπόν, όλα έτοιμα, όλο το δεκαλέπτο μόλις ξεκίνησε. Τώρα δεν θα πέσει
Θα έκανε λίγο μαντάρα τώρα εκεί. Ο Μάιπας θα πάρει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό, ένα ακόμα να διδέξει. Η θεία του.
30, Βεργόπουλος θα προσποιηθεί με τον Τζαβέλα πάνω του. Τι καλά τι έβαλε ο Γιώργος. Γιώργος Βεργόπουλος, 2-27, 19-31. Του φάλουνε στο βλάχο. Δεν υπάρχουν πολλές, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει συμπληρώσει τα πεντεματικά. Από παντού, τα έχουμε πει στο παρελθόν. Η διαφορά εκτοξεύεται και πάλι στις 17, 55 δευτερόλεπτα. Κορονάκης, Μαράκης θα πάρει εσωτερική βήματα στο πρώτο του, εκεί που πήγε να ξεκινήσει την προσπάθεια. Ο Ρευτοίτε ήταν από κάτω. Thank you.
έκπληξη. Θα μειώσει στους 15. Δεύτερο σέρι τρίποντο. Βγήκε η άμυνα. Θα προσπαθήσει. Κύριε Σορεφ. Συνεχίζουμε.
όχι.
Τρεις. Ας το πω, την πάντα μου ποιον. Την μπάλα στην Στουρνάρα. Και θα πάρει και πάλι την Πορτογαλή. Θα στοχίσει. Thank you.
καλάθι θα στοχίσει 38-51. Εδώ διάστηκαν.
44 και 46. Ο κουλός μου πάλι στο ρίσο. Παρακεντρωμένη θα πάσα στην αδύναμη πλευρά. Το ριμπάντο από ποιον, από το Σκούρα. Ο Ρίσος με σηκωμένα τα χέρια, θα βγει η άμυνα. Ο Κλαδής κούτα αυτή τη φορά. Κοιτάξτε με τι πάθος πάνω στην μπάλα. Κλαδής, Κορονάκης, Κούτας. Των 6.75 κάνει το 43.95 για 2 τελικά. Ζάνος φαουλ από το ρίζο. Σερά 57.
13. Ρίζος. My pass. Ρίζος για τρεις. Αξιοχύση. 44-60. Αφιερώνει το καλάθι. Όχι σε μένα. Στην κερκίδα. Εδώ σε ζητούς από κάτω. Φάουλ. Κανένα φάουλ θα πάρει, πάτησε γραμμή, 1 και 10 για το τέλος. Γιαννάκος, όχι, νομίζω ότι κάπου εδώ. Ο Κούντας θα βάλει τέλος, 52-62. Ο Ρίζος θα κλέψει και την μπάλα. Ήταν καλύτερη καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν χάσαν το προβάδισμα καμία στιγμή. Αξίζει συγχαρητήρια και στο Λεοντάριο, γιατί το πάλεψε. Αγιάννης τι κάνει τώρα. Λίγο ήθελε. Σκεφτάκικα. Αφιδέξει Λεοντάριο. Αφιδέξει 52-62.